Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, τι είναι αυτά τώρα? Έχετε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην Αυγή, αλλά και χθες διακινήθηκε κάτι. Κάτι λέει σε μια συνάντησή σας και την Κυριακή με τον κύριο Μουμτζή στην Αβάνα, στο θέατρο, στην κινηματογράφο, στο ψυχικό. Κάτι είπατε περί της... Για εξηγήστε λίγο, τι είπατε που δεν είπατε. Ήμασταν προσκεκλημένοι της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ψυχικού. Μάλιστα. Στον κινηματογράφο Αβάνα με τον κύριο Σάκη Μουμτζή. Θέμα ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και πώς αυτή προέκυψε στα μεταπολιτευτικά χρόνια. Έγινε μια πολύ ωραία ομιλία, είχε πολυπληθές ακροατήριο. Είχαμε την τιμή να παρακολουθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Τελειώσαμε. Έγινε πραγματικά τόσο ευχαριστήθηκε το κοινό που μας ζήτησε να την κάνουμε σε πολλές άλλες τοπικές ελληνικές στην Ελλάδα. Τι είναι επομένει, χθες δηλαδή, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συντακτών, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μόνο ο βασιλιάς έκανε αντίσταση στη Χούντα. Το βλέπω αυτό. Μένω έκπληκτος, γιατί ουδέποτε είχα πει τέτοιο πράγμα και με σόκαρα ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι έκανα ένα τέτοιο ψεύτικο πρωτοσέλιδο ενώ υπήρχε το βίντεο της εκδήλωσης. Και άρα ήταν πολύ εύκολο κάποιος να διασταυρώσει ότι αυτό που λέγανε ήταν ψέμα. Επικοινώνησα αμέσως με την εφημερίδα των Συντακτών και τον συντάκτη, τον κύριο Κανελόπουλο. Του είπα, δεν με ακούσατε, ήσασταν μέσα μου, λέει ναι. Δεν με ακούσατε να λέω για τον Αλέκο Παναγούλη, για το Βέλος, για το κίνημα του ναυτικού, για το Μουστακλή. Λέει βέβαια, λέει άκουσα, λέει δεν μπορούσα να τα βάλω όλα. Ακούσα απάντηση, δεν μπορούσα να τα βάλω όλα. Μάλιστα. Δηλαδή λέω, για να μην τα βάλετε όλα, πρέπει να γράψετε κάτι ψεύτικο. Έχω στείλει απάντηση, ελπίζω να έχει δημοσιευτεί, σήμερα δεν το έχω ελέγξει ακόμα. Ενώ εκείνο λέει αυτή η φασαρία και προ τιμήν του τα ελληνικά χώαξες το εντόπισαν και το έκαναν πρωτοσέλιδο χθες το βράδυ ότι ουδέποτε Γεωργιάζει αυτό το πράγμα, διότι κάθαν και είδαν όλο το βίντεο. Σήμερα το πρωί κυκλοφορεί η εφημερίδα Αυγή, η οποία είναι το κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μια ανεξάρτητη εφημερίδα, εκδίδεται από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Με ένα πρωτοσέλιδο, Άδωνης, το κέντρο δεν έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά ουδέποτε έχω πει τέτοιο πράγμα, πάλι το βίντεο ενδιάζει όλων των ακροατών σας. Το έχω ανεβάσει να ξέρετε. Είναι από την ίδια εκδήλωση, έχουν πάρει άλλο κομμάτι τώρα. Α, έχει στηθεί φάμπρικα λοιπόν, έχει στηθεί φάμπρικα. Από την ίδια. Στο Facebook μου έχω αναρτήσει δύο κείμενα για τα πραγματικά περιστατικά και υπάρχει και το βίντεο, το έχει ανεβάσει και ο Μουμτζής και για να δείξει διάφορες ιστοσελίδες μεταξύ αυτών και στο Χόαξες. Η προπαγάνδα Μαξίμου δουλεύει σταθερά πάνω σας λοιπόν. Εγώ έχω πει στην εκδήλωση το ακριβώς ανάποδο. Ότι η ιστορική συμμαχία δεξιά και κέντρου στην Ελλάδα διέσου την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η λαμπρότερη στιγμή της ιστορίας μας ήταν όταν υπήρχε συνεργασία αυτών των δύο χώρων. Το ακριβώς ανάποδο δηλαδή από αυτό που γράφει η Αυγή. Και ξέρετε κύριε Πρωτοσάλτε, σοκάρουμε από το εξής και σοκάρουμε στα αλήθεια τώρα. Το να μου κάνουν πολιτικό πόλεμο ή του ΣΥΡΙΖΑ το βρίσκω εξαιρετικά θεμητό και λογικό. Και εγώ τους αντιμάχομαι, δεν συμπαθιόμαστε, λογικό είναι, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Το να βγαίνει μια εφημερίδα σε ένα πρωτοσέλιδο και να γράφει ένα καθαρό ψέμα. Που δεν έχει ψήγμα αληθείας, που είναι σκέτο ψέμα. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιπαλέψουμε. Αυτό είναι πραγματικά σχεδόν τρομακτικό. Διότι φυσικά κάποιοι ακροατές τώρα ακούνε και ξέρουν ότι αυτό είναι ψέμα. Πολλοί άλλοι θα το δουν κυρίως στις τηλεοράσεις που παρουσιάζεται ή θα το δουν κρεμασμένα στα περίτερα. Θα μείνουν με την εντύπωση ότι εγώ πράγματι έχω πει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα το ακόμη πιο αστείο, γιατί δεν βλέπω στο πρωτοσέλιδο, λέει χθες ξυλώσαν τον Γεωργιάδη την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, για να δείξω ότι έχω πρόβλημα με το Μητσοτάκη, ας πούμε. Ενώ τα πραγματικά περιστατικά είναι ότι δεν είναι αλλαγή στο τομέα άμυνας, όπου ανέλαβε ο Βασίλης ο Γιγίλιας, ζήτησαν να πάω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και άλλαξε επιτροπή, όπως συνεχώς αλλάζουμε οι βουλευτές επιτροπή, κατά τη διάρκεια της θητείας μας τις 4-5 φορές ο καθένας. Και αυτό παρουσιάζεται στο πρωτοσέλιδο της Αυγής ως ξύλωμα του Γεωργιάδη την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια καθαρή εκστρατεία, όπως το λέμε σήμερα, fake news, στην πραγματικότητα ψεύδους, προπαγάνδας. Για ποιο λόγο? Με σκοπό, ναι. Διότι θέλω να προχωρήσω μια δολοφονία του δικού μου χαρακτήρα με ένα και μόνο σκοπό. Να μην μπορώ να τους πλήξω πολιτικά, επειδή δεν τους χαρίζομαι, κύριε Πρωτοσάλτη. Δεν τους χαρίζομαι, διότι εγώ δεν δέχομαι να κοροϊδεύουν την νοημοσύνη μου του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι ο Τσίπρας στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και να λέει ο τρόπος του μπορεί να φαίνεται διαβολικός, αλλά τα κάνει όλα για καλό. Να σοκάρεται όλο ο κόσμο τη αριστερά και την άλλη μέρα για να του ισορροπήσει να στέλνει εκδρομή στη Μακρόνησο και τρομάρα του να υψώνουν και τι γροθιέ. Υψώνουν και τις γροθιές του Μακρόνιζο τα ανθρωπάκια, τα οποία έχουν κάτσει και έχουν υπογράψει όλα όσα ήταν αντίθετη μια ολόκληρη ζωή, μόνο και μόνο για κάτι στην καρέκλα. Και βάζει ο Τσίπρας και τον Καρανίκα, δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτηση, να υβρίζει με χυδαίο τρόπο Λαφαζάνη, Στρατούλη και λοιπούς, περίπου συνεργάτες των Ναζί. Επειδή δεν μείναν λίγοι με τον Τσίπρα, είναι οι απόγονοι συνεργάτες των συνεργατών των Ναζί, ο Λαφαζάνη, ο Χρωτοπούλη και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Χω
χωρίς ήθος, χωρίς χαρακτήρα, με μόνο σκοπό την εξουσία, με οποιοδήποτε αμύθικο μέσο. Εδώ όμως έχουμε και ένα άλλο πράγμα, με συγχωρείτε. Ναι. Έχουμε εργαλεία. Το εργαλείο είναι η εφημερίδα των συντακτών. Και εργαλείο είναι επίσης η Αυγή. Εδώ το να σας κάνει. Είναι ασελίδα την Κυριακή, το Μάλιστα. Χωνί, η Κόντρα Νιούλ. Έχουμε εργαλεία. Το ντοκουμέντο. Μπράβο. Λοιπόν, Μάλιστα. άρα είναι ένα πράγμα κάνει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον σας. Μάλιστα, ένα. Και άλλο πράγμα χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που προαναφέραμε προκειμένου να πληγεί με ψευδείς ειδήσεις ο πολιτικός αντίπαλος. Ακριβώς. Εδώ έχουμε μαζί με τα τάγματα εφόδου που δέρνουν ανθρώπους στο δρόμο. Και για τους οποίους δεν άκουσα τίποτα χθες. Τίποτα. Προσέξτε χθες. Τίποτα. Όχι, δεν ακούσατε. Είδατε ναι. κάτι φοβερός ειδήσεις. Τάγματα εφόδου κυκλοφορούν έξω. Είδατε το περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο ήταν έξω από την εφημερίδα Έθνος και News 24 Media, που όταν είδαν οι αστυνομικοί να πλησιάζουν οι κουκουλοφόροι, αντί να μείνουν οι αστυνομικοί να υπερασπιστούν τον χώρο που φύλασαν, μπήκαν στο περιπολικό και έφυγαν. Το είδατε το βίντεο. Το έχω δει, το έχω δει. Ναι. Το έχω. Είδατε χθες την ανάρτηση στο Indymedia κατά αυτού του φοιτητού με την οικιστική, με την ίνωση, με το 80% αναπηρία που τον είχαν δει την περμένη εβδομάδα. Στο οικονομικό πανεπιστήμιο. Ναι. Ναι, ο οποίο έκανε ανάρτηση στο Indymedia και είπανε ότι αν ξανάρθουν αυτοί, λέει στην ΑΣΟΕ, προσέξτε φράση, θα τους πετάξουμε έξω με τις κλωτσιές. Λέει, συγγνώμη κύριε Ποδοσάλτε, τα πανεπιστήμια μας είναι ιδιοκτησία των αναρχικών. Ακριβώς. Τα πανεπιστήμια μας είναι ιδιοκτησία αυτών οι οποίοι ασκούν βία. Και μας μιλάνε για φασισμό αυτοί. Μπορεί... Οι οποίοι γράφουν ότι θα σε διώξουμε ναι. έξω με τις κλωτσιές. Οι αναρχικοί μπορεί να νιώθουν ιδιοκτήτες γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα τους το επιτρέπει, κύριε Γεωργιά. Μα ακούσα τριχιαστική ανάρτηση. Αν ξαναρθείτε, λέει, στο πανεπιστήμιο, θα σας πετάξουμε έξω με τις κλωτσιές. Και ποια είναι η κατηγορία που του απίθυναν, ότι εκπροσωπεί, λέει, έναν οργανισμό ο οποίος βρίσκει δουλειά στους νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακούστε φράση, και άρα επιτρέπει την εισβολή της αγοράς στο πανεπιστήμιο. Και επειδή αυτοί δεν ανέχονται να εισβάλλει η αγορά στο πανεπιστήμιο, αν ξαναεμφανιστούν αυτοί από αυτήν την οργάνωση των εθελοντών στο πανεπιστήμιο, θα τους πετάξουν έξω με τις κλωτσιές. Γιατί οι αναρχικοί μας είναι κρατιστές, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό το διαβάζουμε. Και δημόσιοι υπάλληλοι θα ήθελα να είναι. Αυτό το διαβάζουμε, ναι. κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Μια ολόκληρη κοινωνία υποκρίνεται ότι δεν συμβαίνει. Έχουμε και τρομάρα μας και απόψεις περί πανεπιστημιακού ασύλου και ελευθερίας των ιδεών και διάφορα τέτοια υψηπετή. Το παιδί ευάρει και θα μπορούσε να έχει πάθει και μεγάλη ζημιά υγεία. Μα το άσυλο προστατεύει μόνο τους αναρχικούς, δεν προστατεύει κανέναν άλλον. Και δηλαδή απάντηση, τον Φίλιππο, τον Άγγελο Συρίγο, δεν τον προστατεύει. Και η απάντηση του Υπουργού Παιδείας, ξέρετε ποια είναι? Να οργανωθεί το φοιτητικό κίνημα και να παίξει ξύλο με αυτούς και να. Ρωμαλαίο. Θέλει ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα.